Πάμε στην Ηλία, πάμε στο Χρήστρο του Λάκο, γιατί υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση, είναι τεράστιο το μέτωπο στην Νεμούτα. Ναι, Χρήστο. Νίκο, βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί προς την Νεμούτα. Δείτε ακριβώς πίσω μου λοιπόν την εικόνα. Καίγεται ένα πανέμορφο καταπράσινο δάσος. Κοιτάξτε, νομίζω οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους για το τι μέγεθος πυρκαγιάς έχουμε. Είναι η εικόνα που βλέπαμε λίγη ώρα πριν από ψηλά. Ο δρόμος λοιπόν αυτός έχει κλείσει. Δεν μπορεί κάποιος να προσεγγίσει προς την Νεμούτα. Είναι κλειστός. Επιχειρούν μέσα στο δάσος κάποιες επίγειες δυνάμεις. Ωστόσο, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Διότι οι φλόγες ξεπερνούν, όπως θα μπορέσατε να δείτε τώρα εκεί στο βάθος, τα 10, 15, 20 μέτρα είναι πολύ μεγάλες. Δεν είναι εύκολο να προσεγγίσουν τα επίγεια τμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτε τα πεζοπόρα, ούτε τα οχήματα. Εναέρια μέσα δεν έχουμε δει από την ώρα που είμαστε εδώ να επιχειρούν. Πριν από ένα, το οποίο έριξε λίγο νερό, αλλά όπως καταλαβαίνεις, με το θερμικό φορτίο που υπάρχει μέσα στο σημείο της πυρκαγιάς, εξαφανίστηκε σε χρόνο μηδέν. Υπάρχουν αστυνομικοί λίγο παρακάτω στον δρόμο που εμποδίζουν τους πολίτες να πλησιάσουν προς συγκεκριμένη περιοχή. Να αναφέρουμε ότι έχουν εκενωθεί και έχει εκενωθεί μάλλον η Νεμούτα. Δεν υπάρχουν κάτοικοι μέσα στο χωριό. Οι κάτοικοι είναι σε διπλανό γειτονικό χωριό προκειμένου να είναι ασφαλείς. Είναι ένα από τα μέτωπα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή εδώ στην Ηλία, καθώς έχουμε αρκετές αναζωπηρώσεις σε αρκετά σημεία από περιοχές που έχουν καεί και υπάρχει μεγάλη διασπορά των δυνάμεων. Όπως μου εξηγούσαν, Νίκο, σε αυτό το δάσος, το πευκό δάσος που βλέπετε, και βλέπετε πώς ξεπηδούν ανά πάσα ώρα και στιγμή οι φλόγες στο συγκεκριμένο σημείο, καταλήγει προς το Λάδωνα, δηλαδή στην Αρκαδία. Υπάρχει ανησυχία ότι η φωτιά αυτή που βλέπετε τώρα εδώ στην Ηλία, σε λίγες ώρες μπορεί να βρεθεί στην Αρκαδία. Υπάρχουν χωριά τα οποία θα βρει στο διάβα της. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Είμαστε σε ένα τμήμα του μετώπου, ένα πολύ μικρό τμήμα του μετώπου, και φαίνεται ότι όχι μόνο είναι εκτός ελέγχου. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για το πυροσβεστικό σώμα η αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς. Δείτε χαρακτηριστικά τις εικόνες. Νομίζω ότι η εικόνα λέει ξεκάθαρα το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ηλία. Και δυστυχώς είναι ένα ακόμα ανεξέλεγκτο μέτωπο. Ναι, ενώ βλέπουμε αυτές τις εικόνες, Χρήστο, παραμένουμε μαζί σου. Να πω ότι τα πράγματα γίνονται χειρότερα στο Θεολόγο στη Φθιώτιδα. Δεν είναι μόνο η Αττική, η Ηλία, η Εύβοια, η Μάνη, είναι και η Φθιώτιδα. Η φωτιά έχει κάψει σπίτια σε οικισμό έξω από το Θεολόγο. Οι φλόγες κατευθύνονται στη Μαλεσίνα και βλέπω ότι ο Δήμαρχος, ο Θανάσης Ζεκεντές, λέει ότι ετοιμάζονται να την εκενώσουν τη Μαλεσίνα.